Καλησπέρα σας. Καλά κουράγια σε όλους μας. Αυτό που ζούμε είναι τραγικό στην Ελλάδα. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, εκτός από τους πολέμους. Κάθε μέρα έχουμε νεκρούς. Κάθε μέρα έχουμε θύματα. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν φταίνε αυτοί. Ήρθαμε σήμερα ο Σύλλογος Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών να διαδηλώσουμε και να διαμαρτυρηθούμε στην έναρξη της Διεθνής Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και καλούμε όσους μπορούν και θέλουν να πλαισιώσουν την εκδήλωση τη δική μας και ταυτόχρονα και τη δική σας. Μετά από 6 μήνες πόνου, θλίψης και θρήνου, η αλαζονική στάση της κυβέρνησης παραμένει. Δεν παρετείται κανείς, δεν έχει γίνει άρση ασυλίας στα πολιτικά πρόσωπα και θεωρείται ότι όλα βαίνουν καλό στο σιδηρόδρομο και όχι μόνο. Στις εξαγγελίες της κυβέρνησης για το σιδηρόδρομο, οι εργασίες για την ολοκλήρωση των συστημάτων ασφαλείας έχουν ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό. Παρόλα αυτά, η κατάσταση στο σιδηρόδρομο είναι τραγική και είναι το ίδιο επικίνδυνη όσο ήταν και πριν το δυστύχημα των Τεμπών. Αυτό αποδεικνύεται πρώτον, διότι δεν εκτελούνται τα δρομολόγια εκτός των Αθήνα-Θεσσαλονίκης-Αθήνα και δεύτερον, η ταχύτητα των αξιοστοιχειών είναι κάτω από 100 χιλιόμετρα, που σημαίνει αυτό ότι το έγκλημα και σήμερα παραμένει και συνεχίζεται. Απαιτούμε την παραίτηση της κυβέρνησης, την παραίτηση όλων των ανώτερων διοικητικών στελεχών που απαρτίζουν το σιδηρόδρομο, δημοσίου και ιδιωτικού φορέα και την άρση της ασυλίας των πολιτικών προσώπων που εμπλέκονται στο έγκλημα των Τεμπών. Θέλω να επισημάνω ότι θέλουμε μία πολύ δυναμική αντιπολίτευση για να μπορέσουμε να έχουμε μία πολιτεία ικανή να κάνει τα αυτονόητα. Οι κυβερνώντες δεν είναι κυβερνώντες, απλώς άγονται κάποιων υπουργείων και πρέπει όσοι κάνουν αυτή τη δουλειά να είναι για καλό και για όφελος του ελληνικού λαού. Αυτό δεν το έχουμε δει τα τελευταία 20 χρόνια. Θέλουμε μια δυναμική αντιπολίτευση να σταθεί στο ύψος της, γιατί οι κυβερνώντες δεν το έχουνε. Ευχαριστώ πολύ. Καλά κουράγια.